Καλησπέρα και χρόνια πολλά από την Θεσσαλονίκη. Είναι τριήμερος εδώ εορτασμός ο δικός μας, ο οποίος ξεκίνησε παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, αλλά και του πρώην Πρωθυπουργού, του Κώστα Καραμαλή. Με την δοξολογία στον Ιερό Ναό του Αγίου Δημητρίου, στις 11 όπως ήταν προγραμματισμένο, μετέβησαν λοιπόν όλοι οι επίσημοι εκεί, αλλά και μέλη της πολιτικής και πολιτιακής ηγεσίας, και ξεκίνησε η δοξολογία για τον τριπλό, όπως είπαμε, εορτασμό της Θεσσαλονίκης, την απελευθέρωση της πόλης, τον Πολιούχο, τον Άγιο Δημήτριο, αλλά και την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου. Με την ολοκλήρωση της δοξολογίας ακολούθησαν και οι εθιμοτυπικές δηλώσεις που κάνουν όλοι οι πολιτικοί στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού. Ήταν μηνύματα και δηλώσεις ενότητας και υπέρ της Μακεδονίας. Να πούμε συγκεκριμένα για τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, για το μήνυμα ενότητας το δικό του, να υπερασπιζόμαστε έναντι πάντων τα εθνικά μας δίκαια, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ αμέσως μετά δήλωση έκανε και ο Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η χώρα, είπε συγκεκριμένα, ζει εθνική ανάταση ανάλογη με αυτή της Θεσσαλονίκης το 1912. Ανατάσσουμε την οικονομία, θα ορακίζουμε τις ένοπλες δυνάμεις και δημιουργούμε εθνικές συμμαχίες. Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλονίκης, ο οποίος, όπως ήταν αναμενόμενο, παρέστηκε ο ίδιος στην δοξολογία, μίλησε, έδωσε και αυτό το δικό του μήνυμα, συγκεκριμένα για την Μακεδονία. Είπε, είτε με κάπα είτε με σε το γράψουμε, η Μακεδονία είναι μία και ελληνική. Αυτά ήταν το πρωί όσα συνέβησαν στην Θεσσαλονίκη. Βεβαίως, όπως είπαμε, γιορτάζουμε. Εσύ μιλάς, βλέπουμε και τα πλάνα με τον Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, που περπατάει στην πόλη, τον βλέπουμε στην πλατεία Αριστοτέλους. Σήμερα το πρόγραμμα είχε πάρα πολύ περπάτημα για τον Πρωθυπουργό. Από τον Άγιο Δημήτριο μετέβη με τα πόδια στο Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, όπου εγγενίασε μια έκθεση με εικόνες του Αγίου Δημητρίου από τον 19ο και 20ο αιώνα. Εγγένεια τα οποία τέλεσε βέβαια ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Προκόπης Παυλόπουλος. Και από εκεί και μετά πήγε περίπατο και στην παραλία της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους, στην παλιά παραλία. Βεβαίως ο κόσμος του είχε προετοιμάσει μια πολύ θερμή υποδοχή, εναγκαλισμούς, σέλφι, συνεχώς ζητούσαν όλοι να φωτογραφηθούν μαζί του, αλλά και του ευχόντουσαν για τις ημέρες αυτές. Αυτό είναι τα πλάνα που βλέπουμε εδώ, Εύη, βγαίνουν φωτογραφία με τον Πρωθυπουργό. Είναι η νέα μόδα αυτό, έτσι, είναι η νέα μόδα αυτό, οι selfies με τον Πρωθυπουργό και με πολιτικούς αρχηγούς. Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει έτσι. Έρχεται πιο κοντά στον κόσμο, φαντάζομαι, ο εκάστοτε Πρωθυπουργός με αυτές τις βόλτες, τις εκδηλώσεις που γίνονται σήμερα πάνω στη Θεσσαλονίκη. Και δεν είναι μόνο μικρά παιδιά, είναι και μεγάλοι άνθρωποι είναι και μεγάλοι άνθρωποι. Είναι η νέα μόδα λίγο αυτή. Λοιπόν, Εύη, σε διακόψαμε. Ο ίδιος ήταν ιδιαίτερα προσιτός με τον κόσμο, απαντούσε σε όλους, σε ό,τι τον ρωτούσαν. Τα χρόνια πολλά έπαιρναν και έδιναν από νωρίς στην Θεσσαλονίκη. Πάρα πολλοί Θεσσαλονικοί και εμείς που έχουν έρθει για να επισκεφθούν την πόλη αυτές τις μέρες θέλησαν να τον πλησιάσουν, να τον προσεγγίσουν και να του ευχηθούν. Ο ίδιος ήταν άνετος, χαλαρός, συνομίλησε σχεδόν με όλους. Και βέβαια στο τέλος της βόλτας κάθισε και για καφέ σε γνωστό μαγαζί της Θεσσαλονίκης, στην πλατεία Αριστοτέλους, όπου συζήτησε με βουλευτές αλλά και με τον Περιφερειάρχη για θέματα εκλογικά αλλά και θέματα της πόλης. Λοιπόν, Εύη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ και έχει και πολύ ωραίο καιρό και στη Θεσσαλονίκη να το απολαύσετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την ενημέρωση, για το κλίμα που μας μετέφερες.